Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Ήρθε ένα πολύ ενδιαφέρον email. Κοιτάω τον τίτλο και λέω Α! Με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει. Ρωτάει η φίλη, πόσε τύψει πρέπει να νιώθε μία μητέρα, μία γυναίκα, που γίνεται γιαγιά στα 55. Πω λοιπόν, κατευθείαν να το διαβάσω και να το σχολιάσουμε. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη θα ήθελα να κάνετε ένα βιντεάκι με θέμα πόσες τύψεις πρέπει να νιώθει μια μητέρα που γίνεται γιαγιά όπως εγώ στα 55 μου χρόνια. Δεν ξέρω πώς να διατυπώσω το θέμα για να καταλάβετε. Θα σας πω την ιστορία μου με πολύ λίγα λόγια, αν και νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει και Σύρια. Και πάω πίσω εγώ στη συνεπικοινωνία μας, γιατί όταν κάποιος μου στέλνει καινούριο mail, το mail προστίθεται στη στιβάδα των προηγούμενων email που μου είχε στείλει. Λοιπόν, ε, μου είχε στείλει παλιότερα η φίλη αυτή ότι παρακολουθεί τα βίντεο, μου ζήτησε να τη συστήσω κάποια συνάδελφο ε, και να μου πει ότι είμαι συνεξαρτώμενη για, μεγάλ, για πολλές δεκαετίες της ζωής μου. Ζω με έναν άρχισο από τα 15 μου και δεν εμπιστεύομαι εύκολα ανθρώπους για 40 χρόνια ζει με έναν άρκησο, δηλώνει συνεξαρτόμενη και δεν εμπιστεύεται εύκολα ανθρώπους. Έχει τέσσερα ανήλικα παιδιά και είναι εργαζόμενη. Έχω τέσσερα παιδιά. Τα μεγάλωσα μόνη μου, χωρίς καμία βοήθεια από γιαγιάδες. Ο σύζυγος δούλευε όλη η μέρα, έκανε και δεύτερη δουλειά. Εγώ δουλεύω ακόμη σε μια πολύ απαιτητική εργασία και μου περιγράφει την εργασία της και όντως είναι από τις πιο απαιτητικέ και δύσκολες εργασίες πραγματικά. Είναι μια από τις εργασίες τις οποίες μου είχε προταθεί να κάνω και εγώ μεγαλώνοντας αλλά είπα όχι, είναι εξαιρετικά απαιτητική και εξαιρετικά δύσκολη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 που το πρώτο μου παιδί πήγε στην πρώτη δημοτικού Κανένα απόγευμα δεν πήγα για καφέ ή για κάτι άλλο γιατί διαβάζαμε. Ήμουν σπίτι διαθέσιμη για όποιο με χρειαστεί. Τα παιδιά μου πέρασαν σε καλές σχολές και μου γράφει τις σχολές, άρα εννοεί ότι το διάβασμα που, του, που κάνανε τα απογεύματα στο σπίτι, που τους διάβαζε, ότι τους βοήθησε μαζί με το μυαλό τους σίγουρα για να επιτύχουν στις εξετάσεις τους, Περιττώ να σας πω τι γινόταν με τα ιδιαίτερα και τους καθηγητές που πηγαίνουν, έρχονταν για χρόνια. Να σου πω κιόλας ότι κάποιες άλλες δεν κάνουν ιδιαίτερα τα παιδιά τους, δηλαδή το να έρχεται ο καθηγητής στο σπίτι, αλλά τα πάνε σε, στα μαθήματα. Τα πάνε και με το αυτοκίνητο. Γίνονται και ταξί, τα, οδηγές, οδηγή, ταξί. οδηγή ταξί. Σπίτι καθαρό γλυκό, απαραίτητα. Ε. τα έκανε όλα και τις δουλειέ και τη δουλειά σου και τα παιδιά. Όλα αυτά με πολύ αγάπη γιατί ήταν επιλογή μου να κάνω πολλά παιδιά και δεν ήταν υποχρεωμένος κανένας να βοηθήσει. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ με το σκεπτικό σου ότι είναι επιλογή μας να κάνουμε πολλά ή λίγα παιδιά και κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μας βοηθήσει. Το μοναδικό μου όνειρο ήταν να έρθει στιγμή που να μπορώ να κοιμηθώ την ώρα που θέλω. Εγώ ζω αυτό το όνειρο. <laughs> το ζω αυτό το όνειρο και σε καταλαβαίνω τώρα που λες ότι αυτό ήταν το μοναδικό σου όνειρο. Και είναι κρίμα να στο γαλάζουν. Πρόσφατα έχω αποκτήσει εγγονάκι και το τελευταίο μου παιδί έχει περάσει στο πανεπιστήμιο. Εγώ έπρεπε να σηκώσω μανίκια, πάλι μανίκια, πριν καλά καλά προλάβω να χαρώ για την επιτυχία του παιδιού μου που πέρασε στη σχολή που ήθελε. Μπράβο στο παιδί. Νιώθω τύψεις που δεν προλαβαίνω να βοηθήσω στο μωρό, αλλά και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν πηγαίνω. Όταν βγαίνουμε τα Σαββατόβραδα πλέον, πάλι νιώθω άβολα και αποφεύγω να το πω στην κόρη μου ότι θα βγω, ενώ αυτή έχει μικρό μωρό. Συγγνώμη που σας έγραψα τόσα πολλά, αλλά ήθελα να καταλάβετε ακριβώς τι σας ζητάω. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το χρόνο σας με εκτίμηση. Μάλιστα! Η γυναίκα αυτή λοιπόν, η οποία δεν ξέρω τι έχει κάνει με τον γάμο τη, ίσω να έχει χωρίσει. Δεν ξέρω. Μου είχε γράψει παλιότερο ότι έζησε 40 χρόνια με έναν άρχισο σου. Και τη είχα συστήσει να πάει σε ψυχολόγο. Μπορεί να χώρισε, μπορεί και όχι. Τι μα λέει όμω η γυναίκα. Λέει ότι αποφάσισε συνειδητά να κάνει τέσσερα παιδιά και ότι μεγάλωσε τα παιδιά τη με πάρα πολύ κόπο. Μόνη τη, χωρί βοήθεια από γιαγιάδε, χωρί βοήθεια από τον πατέρα του, και περίμενε πώς και πώς πότε θα έρθει η ώρα που θα ξεπεδιώσει, προκειμένου να ζήσει και αυτή λίγο. Έτσι, όταν περνάει και το τελευταίο παιδί στο πανεπιστήμιο, άρα τελειώνει η ιστορία με τις εισαγωγικέ εξετάσεις, τις πανελλήνιες, τις πανκύπριες κλπ. Σου λέει η γυναίκα, αχ θα ξεκουραστώ, δεν θα έχω πλέον να πηγαίνω φέρνω κάποιον στα φροντιστήρια, δεν θα έχω πλέον να είμαι υπεύθυνη να είναι καθαρό το σπίτι και όλα στην εντέλεια για να έρθει ο καθηγητής να κάνει ιδιαίτερο στο σπίτι η καθηγήτρια. Πω πω, θα πάρω και μια άδεια από τη δουλειά μου και θα γύρω πίσω να ξεκουραστώ. Και τσουπ γεννάει η κόρη της το πρώτο εγγονάκι. Τώρα που είπα αυτό το να γύρω πίσω, ξέρετε τι θυμήθηκα και θα το πω γιατί έχει σχέση. Σας έχω μιλήσει ξανά για μια μελέτη, μια έρευνα που έγινε για τις λεγόμενες εντός αγωγικών θαυματουργικές θεραπείες του καρκίνου. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή, το έχω διαβάσει σε ένα από τα βιβλία του Σκοτ Πεκ, όχι το πρώτο, ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος που έχουμε διαβάσει στη συμμετοχή. Για όσους δεν γνωρίζετε τι σημαίνει συμμετοχή, είναι μια προαιρετική λειτουργία εδώ στο κανάλι. Στην περιγραφή κάθε βίντεο μπορεί να βρείτε το link που οδηγεί στη συμμετοχή, όπου κάποιο μπορεί να αποφασίσει να πάρει το πρώτο πακέτο συμμετοχής ή το δεύτερο. Στο πρώτο πληρώνει 4,99 ευρώ το μήνα, στο δεύτερο 9,99 ευρώ το μήνα. Η συμμετοχή είναι για όσους θέλουν να στηρίξουν το κανάλι και τη δημιουργό του καναλιού ώστε να εξακολουθεί το κανάλι να μπορεί να είναι βιώσιμο οικονομικά ώστε να εξακολουθούμε καθημερινά να φτιάχνουμε βίντεο. Είχαμε διαβάσει και υπάρχει στη συμμετοχή το πρώτο βιβλίο του Σκοτ Πέκ «Ο δρόμος ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος και όποιο μπαίνει στη συμμετοχή έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία που έχουμε διαβάσει και σε αυτό που διαβάζουμε τώρα. Λοιπόν, σε ένα από τα βιβλία του Σκοτ Πέκ αναφέρεται Νομίζω είναι είτε ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο 2 ή το πέρα από το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο, το 2 ή το 3. Λοιπόν, όπω και να έχει. Έλεγε εκεί πέρα ότι είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο και παρατηρείται το φαινόμενο. Κάποιοι ασθενεί με καρκίνο έχουν εξαιρετικά κακή πρόγνωση και να του πει ο γιατρό: Του έχει τρει μήνε ζωή, έχει έξι μήνε ζωή, έχει 40 μέρε ζωή κτλ και λέει ένα α, στατιστικά σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων αυτών. Όχι μόνο δεν πεθαίνουν όταν έρθει το περιθώριο που τους έχει δώσει ο γιατρός τους, αλλά αντιθέτως προχωρούν να ζουν και γιατρεύονται κιόλας. Με έναν τρόπο που ονομάζεται εντό αγωγικών θαυματουργικός, γιατί λέει όλοι λέει και εσύ ο ίδιος αν δεν είσαι θρήσκος, να έχεις κάνει κάνα τάμα, σε καμία Παναγία, σε κανένα Θεό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σε όποια θρησκεία και πιστεύει ο καθένα, όλο και κάποιο συγγενή θα έχει που θα έχει προσευχηθεί για να έχει θεραπευτική ίαση. Και λέει, μελέτησα μια μεγάλη ομάδα από αυτού του ανθρώπου που είχαν αυτή τη λεγόμενη εντό αγωγικών θαυματουργική ίαση από τον καρκίνο, για να βρουν και αν ήταν τα κοινά του χαρακτηριστικά. Και το μόνο κοινό που βρήκα, ψυχολόγια έκαναν αυτή τη μελέτη. Και το μόνο κοινό που βρήκαν ήταν ότι όλοι ανεξαιρέτως όταν έλαβαν τη διάγνωση ότι έχουν σοβαρό, σοβαρή μορφή καρκίνο και βρίσκονται στα τελικά στάδια, όλοι ανεξαιρέτως έκαναν δραστικές αλλαγές στη ζωή τους. Ένας άνδρας λέει ο οποίος ήθελε πάντα να γίνει τραγουδιστής και η μητέρα του δεν τον άφηνε και οι γονεί του του επέβαλαν να επιλέξει μια δουλειά που είχε να κάνει, ξέρω εγώ, με την οικογένειά του, τα παράτησε όλα και έγινε τραγουδιστή και γιατρεύτηκε. Ένα άλλο λέει, ο οποίο ήταν χρηματιστή στη Wall Street και ήταν πολύ καταπιεσμένο και δεν του άρεσε η δουλειά του και δεν ένιωθε όμορφα στη δουλειά του, τα παράτησε όλα, πήγε στη Utah, λέει, Utah είναι μια απομονωμένη πολιτεία στην Αμερική και άρχισε να ψαρεύει και να ζει ελεύθερα και γιατρεύτηκε. Και μια γυναίκα, η οποία λέει, μεγάλωνε 4-5 παιδιά, αν θυμάμαι καλά και ήταν όλη την ώρα hands on the children, ήταν όλη την ώρα με τα μανίκια ανα, 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 ανασκουμπωμένα που λες και εσύ και έκανε δουλειές μέσα στο σπίτι, λέει όταν της είπε ο γιατρός ότι έχει καρκίνο και τελείωσε η ζωή της και σε τρεις έξι μήνες θα πεθάνει, τι έκανε, κάθισε σε μια καρέκλα, hey, έγινε έτσι πίσω, έβαλε και τα πόδια της. <laughs> πάνω σε μια άλλη καρέκλα. Πω τώρα να το, να το κάνω εικόνα και έρχεται το λακκούλι. Ναι, όχι, δεν τελειώσαμε. Γυρίζουμε βίντεο ακόμη. Γιατί η μαμά θα είναι στην Αθήνα την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023. Η μαμά θα είναι στην Αθήνα για να θα παρουσιάσει σε 7 το απόγευμα στο βιβλιοπολείο Public Hall. Στο Golden Hall, στο Μαρούσι, το βιβλίο της έρωτας αυτός ο διάγνωστος και είστε όλοι όσοι μπορείτε να παραβρεθείτε, ευπρόσδεκτη. Λοιπόν, έγινε η γυναίκα πίσω, έβαλε τα χέρια πίσω, έβαλε και τα πόδια πάνω σε μια καρέκλα απέναντι και σταμάτησε να κάνει οτιδήποτε. Είπε, αφού θα πεθάνω που θα πεθάνω, θα σταματήσω να κάνω δουλειές και θα σταματήσω να τρέχω συνέχεια, ξοπίσω τα παιδιά. Και γιατρεύτηκε! Γιατρεύτηκε! Λοιπόν, φιλενάδα, εσύ που έστειλε αυτό το mail και που είσαι 55 και έχει φάει 40 χρόνια σε μία σχέση με έναν άρχισο όπω μου έχει γράψει σε προηγούμενο σου email και δηλώνει συνεξαρτώμενη και people pleaser, άνθρωπο ευχαριστητή. Και έχεις κάνει τόσα πολλά για τα παιδιά σου, εγώ πρέπει εδώ να παραδεχτώ σε αυτό το σημείο ότι δεν έχω κάνει ούτε το ένα τρίτο από αυτά που έχεις κάνει για τα παιδιά σου όσον αφορά στο διάβασμα, ουδέποτε κάθισα μαζί τους να διαβάσουν. Είχε, είχαν παράπονο και οι δύο ότι επειδή δούλευα απογεύματα, τις περισσότερες φορές δεν τους πήγαινα εγώ στα χόμπι τους και στα ιδιαίτερα τους τα μαθήματα Πλήρωνα κάποιον έμπιστο οδηγό ταξί να του πάει ή κάποια κοπέλα την οποία πλήρωνα και για τον babysitting και είχαν θέμα. Εσύ δεν μα πα τα ιδιαίτερα και του άλλου. Του πάνε οι του κλπ. Εγώ δεν του πήγαινα στα ιδιαίτερα. Ουδέποτε κάθεσα να διαβάσω μαζί τους, δεν είχα ιδέα ποτέ πότε έχουν διαγώνισμα, πότε έχουν επανάληψη, πότε έχουν το ένα, πότε έχουν το άλλο, δηλαδή δεν συμμετείχα καθόλου στο διάβασμα των παιδιών. Εντάξει, συμμετείχα στον παγίρεμπα, στο να έχω φαγητό ή στο να αγοράζω έτοιμο φαγητό, υπήρχε ένα διάστημα που είχαμε βρει ένα-δυο μαγειρεία που μαγείρευαν φαγητό αρκετά φρέσκο και υγιεινό και τα μεσημέρια έπαιρνα από εκεί φαγητό. Ναι, γιατί δεν προλάβαινα να μαγειρεύω. Ναι, παρόλο που μου αρέσει το μαγείρεμα και τσάντρα πατρα κάτι κάνω. Ούτε, ούτε το έναν τρίτο δεν έχω κάνει αυτό που έκανε εσύ. Και περίμενα πώ και πώ να ξεπεδιώσω. Και όταν λέω να ξεπεδιώσω, ενώ να φύγει και το δεύτερο παιδί από το σπίτι να πάει να σπουδάσει και να είμαι μόνη μου. Και να είμαι έτσι. Και να βάζω και τα πόδια ισχυρά πάνω και να κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω και να σταματήσει εκείνο το άφλιο πρωινό ξύπνημα που η ώρα 6 το πρωί ξεκινούσαν τα ξυπνητήρια του Λάζαρου και έλεγε ξύπνα, τελείωνε, πρέπει να πάω στο σχολείο, δεν θέλω να καθυστερήσω. Και ειδικά σε κάποια φάση που είχαμε μετά κομίσει το 11 έπρεπε να οδηγήσω και μισή ώρα μέσα στην κίνηση και μισή ώρα να έρθω για να πάω στο σχολείο και έλεγα Παι, παιδί μου Έλεγα στον εαυτό μου: Είδε και έπαθε να τελειώσει το σχολείο και να μην έχει να ξυπνά πρωί. Τώρα πήγε και έκανε παιδιά και πρέπει να ξυπνά πρωί. Λοιπόν, περίμενα με μεγάλη λαχτάρα, με μεγάλη επιθυμία να ξεπεδιώσω, να τελειώσουν με τα σχολεία, να πάνε στο πανεπιστήμιο, να πάρουν τη ζωή του στα χέρια του και να μην έχω να κάνω πράγματα για τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι το να κάνεις τα πάντα για τα παιδιά σου και το να διαβάζεις με τα παιδιά σου και το να ε, κατασκοτώνεσαι για τα παιδιά σου, είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι βιώσιμο, θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι βιώσιμο και πολλές γυναίκες ή και άνδρες που το κάνουν αυτό χάνουν και την υγεία τους. Εντάξει, τώρα δεν θα σχολιάσω ότι... Εγώ ήμουνα σύγκολ τα περισσότερα χρόνια που μεγάλωνα τα παιδιά και μετά πήγα και μπήκα σε ένα δεύτερο γάμο ή τη χρονιά που έφευγε η Κυριακή για να πάει στο εξωτερικό και έβαλα τον εαυτό μου σαν Λούκι τέλος πάντων τελείωσε και εκεί. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και σε καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει ξεπέδιωμα. Και που με ρωτάτε κάτω από κάποια βίντεο, τι κάνεις και είσαι πιο όμορφη δεν έχω παιδιά, δεν μεγαλώνω και δεν έχω εγγόνια να φροντίζω και κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω και ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Εσύ ακόμη δεν έχεις την ευχαίρεια να ξυπνάς ό,τι ώρα θες τι καθημερινές που εργάζεσαι, αλλά όταν θα συναξιδοντηθείς θα το έχεις και αυτό. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όπως εσύ μεγάλωσες τα παιδιά σου μόνη σου, έτσι και τα παιδιά σου οφείλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μόνοι τους. Και ότι ούτε εσύ, Ούτε εγώ, ούτε καμία άλλη γιαγιά δεν πρέπει να νιώθει υποχρεωμένη να φροντίζει τα εγγόνια της και να μεγαλώνει τα εγγόνια της. Και είναι απολύτως φυσιολογικό και κατανοητό να κουράζεσαι όταν το κάνεις αυτό. Χρειάζεσαι και εσύ να ξεκουραστείς. You need a break. Χρειάζεσαι ένα διάλειμμα. Χρειάζεσαι επιγόντως να αρχίσεις να ζεις σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ο οποίος την ενέργεια του τη χρησιμοποιεί για τον εαυτό του και εξασκεί την αυτοφροντίδα και την αυτοσυμπόνια και δεν ξοδεύεται συναισθηματικά, ενεργειακά, ψυχικά, οικονομικά με όλους τους τρόπους συνέχεια πάνω στους άλλους. Πρέπει επιτέλους να έχει ένα τέλος αυτή η ιστορία με το μεγαλώνω παιδιά, μεγαλώνω αγκόνια και κάποιοι μεγαλώνουν και ακόμα. Το έλεγα αυτό την, προ την προηγούμενη Κυριακή. Είχαμε βγει με έναν παιδικό μου φίλο για φαγητό και είχαμε και το λακούλι Ναι, είχαμε και το λακούλι και περπατούσαμε και στη Στασικά του. Είναι μια έτσι. Πός, πρωτοκλασάτη οδό στη Λευκοσία. Και πήγαμε και φάγαμε σε ένα εστιατόριο που μου αρέσει πολύ το Πόλς. Και όταν επιστρέφαμε. Είναι αλυσίδα αυτό το εστιατόριο. Πρώτη φορά έχω φάει εκεί και, και δεν κάνω διαφήμιση, δεν είναι πλήρω διαφήμιση. Απλώ σα λέω ότι μου άρεσε πολύ και μου άρεσαν οι δικέ. Έκανα και αμαρτία, έφαγα και ένα γλυκό με λάβα κέικ με σοκολάτα γκατάζ και μία μπάλα βανίλια. Και έφαγα και το χάπι μου του διαβίτηλα το και το έφαγα. Σε εξαιρετικέ περιπτώσει κάνω κι εγώ τρέλε. Λοιπόν. Ε, Έχω αποφασίσει ω να μην τρώω γλυκά, αλλά μια φορά στο τόσο θα φάω, ρε παιδί μου. Δεν τρώω καθημερινά, αλλά μια στο τόσο θα φάω. Λοιπόν, και ενώ περπατούσαμε τι ωραία τρελαλή τρελό εκεί στο δρόμο, έρχεται μια κυρία με ένα καταπληκτικό κοκεράκι, πανέμορφο σκυλάκι, και αρχίζουν να μιλάνε με το λάκι οι σκυλίτσατε και εγώ με αυτήν. Και πιάσαμε τη συζήτηση, μου είπε ότι και αυτή έχει ξεπεδιώσει και έχει το σκυλί και της λέω ότι ωραία, πάρα πολύ ωραία που έχει το σκυλί, τα σκυλιά είναι καλύτερα από τα παιδιά, της λέω εγώ στα παιδιά μου έχω συστήσει εάν το θέλουν να μην κάνουν παιδιά μου, λέει γιατί δεν θες εγγόνια, ε της λέω γιατί δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Δεν θέλω ούτε τα παιδιά μου να νιώσουν ότι είναι υποχρεωμένα να μπουν στη διαδικασία να αναλάβουν τι πολύ σοβαρέ ευθύνε τη γονεϊκότητα. Τα αγαπάω τα παιδιά μου, τα πονάω πραγματικά και δεν θα ήθελα να ταλαιπωρηθούν. Αν όμω θέλουν να ταλαιπωρηθούν δεν είμαι υποχρεωμένη εγώ να ταλαιπωρηθώ. Μου λέει, μα άμα δεις τα εγγόνια σου, μου λέει, άμα δεις τα εγγόνια σου. Έχω δει, έχω φίλες μου που έχουν εγγόνια, εγώ δεν έχω ακόμη, άμα δεις, βλέπουν τα εγγόνια τους και σε ενθουσιάζουν πάρα πολύ. Δεν λέω, είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιάζουμε πάρα πολύ με τα εγγόνια μου. Όπω ενθουσιάζουμε και με όλων των ειδών τα μωρά, όπω αυτό το μωρό το τρελό που έχω εδώ πέρα, το λάκι, Όπω και άλλα σκυτλάκια που συναντάω και κατενθουσιάζομαι γιατί κρίνεται ο κοιτοκίνη από τον εγκεφαλό μου, θα τα βλέπω αραιά και πού, θα ενθουσιάζομαι, θα τα χαϊδεύω, θα τα παίρνω αγκαλιά, θα τα μυρίζω, θα παίρνω την, το ωραίο συνέστημα του να έχεις ένα μωρό στην αγκαλιά σου, θα τους κάνω και δώρα τις λέω, όσα χρήματα έχω που είναι που δεν τα χρειάζομαι μπορώ να τα δώσω και στα εγγόνια μου, αλλά ο αμάμπαναία μου δεν ξαναμπαίνω στο ίδιο λούκι με τίποτα, με τίποτα, γιατί θεωρώ ότι. Όπω εγώ του μεγάλωσα μόνιμου και όταν λέω μόνιμου εννοώ αναλαμβάνοντα την ευθύνη και πολλέ φορέ πληρώνοντα εξειδικευμένο προσωπικό για να με βοηθήσει. Γιατί και στα νηπιαγωγεία πήγαμε και σε κυρίε που πρόσεχαν παιδιά πήγαμε και σε ολοήμερα σχολεία πήγαμε και σε κατασκηνώσει καλοκαιρινέ πήγαμε και παντού πήγαμε. Πληρώσαμε και λάβαμε υπηρεσίε ώστε τα παιδιά μα να τα φροντίζει κάποιο και να. Uh, uh, να μην είναι μόνα τους, να μην είναι αφρόντιστα κλπ. Αλλά δεν θέλω να ξαναπεράσω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Όπως επίσης δεν θέλω για παράδειγμα, τώρα που είναι ο Λάζαρος και η Παναγιώτα έχουν πάει στην Ολλανδία να δουν την Κυριακή και να κάνουν και διακοπές, μου είπε ο Λάζαρος για πλάκα θα κάνεις baby-sitting στην Άιβη, η είναι σκυλίτσα τους, του είπα ούτε και να το σκέφτεσαι. Και κοριτσάκι να ήταν ανθρώπινο και να το έλεγα θέκλα δεν θα το πρόσεχα. Όχι γιατί είμαι κακιά, αλλά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ο καθένας που κάνει παιδί πρέπει να φροντίζει ώστε να, ανατρέφει και να μεγαλώνει και να κοπιάζει ο για το παιδί. Θα μου πείτε, τι λες τώρα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, γενικά στην ελληνική κουλτούρα, είναι ε, πολύ διαδεδομένο οι γιαγιάδε να γίνονται δωρεάν babysitter, να φεύγει η μαμά και ο μπαμπά το πρωί για δουλειά, να πάνε το παιδί στη γιαγιά, η γιαγιά να φροντίζει το βρέφο, να το ταΐζει, να το ποτίζει, να το ξεσκαντίζει, να μαγειρεύει παράλληλα. Το μεσημέρι να έρχεται η κόρη, ο γιος, ο γαμπρός, η νύφη να τρώνε. Ε, να παίρνουν το παιδί του ταϊσμένο, λουσμένο, φροντισμένο και να πηγαίνουν το βράδυ σπίτι να το κοιμίζουν και τα Σαββατοκύριακα η γιαγιά και ο παππού. Οι παππούδε που τα κάνουν αυτά. Λάκι. Λάκι. Να, να είναι στο σπίτι ε, εκτελωντας ε, υπηρεσίε baby baby-sitter... Να μην έχουν προσωπική ζωή μεταξύ του. Αν είναι ελεύθεροι να μην έχουν προσωπική ζωή με άλλου ανθρώπου, γιατί μπορεί και παππού και γιαγιά να είναι single. Μπορεί να είναι μια μητέρα μονογονιό, όπω είμαι εγώ για παράδειγμα, ή να είναι ένα πατέρα μονογονιό. Οπότε να γίνει παππού θα είναι ένα single παππού ή μια single γιαγιά. Να μην έχουν προσωπική ζωή, να μην πηγαίνουν ταξίδια γιατί πρέπει να κάνουν του babysitter, να κάνουν τι δουλάρε, του δούλου στα παιδιά του. Ε, ε όχι. Δεν σα λέω ότι δεν Θέλω τα παιδιά μου οπωσδήποτε να αποκτήσουν παιδιά. Του έχω εξηγήσει ότι είναι μια ξεκάθαρη επιλογή το να μην κάνει παιδιά, η οποία θα είναι απολύτω σεβαστή από εμένα, είτε η επιλογή να μην κάνουν παιδιά, είτε η επιλογή να κάνουν παιδιά, αλλά όποιο κάνει παιδιά έχει και την έγνοια των παιδιών. Άρα όσοι είμαστε people pleasers, όσοι έχουμε τάσει συνεξάρτηση, προσοχή να μην παίζουμε στην παγίδα, να αναλάβουμε τις ευθύνες των παιδιών μας έναντι στα δικά τους παιδιά. Ο καθένα στις δικές τους ευθύνες. Και ναι, φιλενάδα, στα 55 δικαιούσε και να διασκεδάσεις. άκαλα. Το ξέρω ότι είναι απαγάπη που το κάνεις αυτό, αλλά... Αλλά όχι, όχι, δεν θέλω. Και να διασκεδάσει δικαιούσε, και να πα εκδρομέ δικαιούσε, και να βγει με τι φίλε σου δικαιούσε, και με τον σύντροφο σου αν έχει να βγει. Και όλα να τα κάνει και δεν είσαι υποχρεωμένη σε καμία περίπτωση να φροντίζει μωρά. Μήπω κάνατε με την κόρη σου κάποιο συμβόλαιο, σου είπε Μαμά, ε, προγραμματίζουμε μια εγκυμοσύνη. Και θέλω να σε ρωτήσω εάν είσαι διαθέσιμη με το που θα σχολνάς από τη δουλειά σου να αναλαμβάνει το μωρό μέχρι το βράδυ, τα Σαββατοκύριακα να έχει το μωρό, να έρχεσαι εδώ στο σπίτι μου να φροντίζει το μωρό και υπέγραψε ένα συμβόλαιο και γι' αυτό έκανε μωρό. Κάνατε κάποια τέτοια συμφωνία ή είσαι εσύ η οποία έχει μία τάση προ ενοχέ και τύψει και θεωρεί ότι πρέπει να τα θυσιάσει όλα για το εγγόνι τώρα, όπω κατά τη γνώμη μου. Όχι και τόσο καλός τα θυσίασες όλα για τα παιδιά. Εντάξει, είναι επιλογή σου, τα παιδιά τα γέννησε εσύ, σου λέω εγώ δεν το έκανα έτσι. Δεν το έκανα έτσι και έχει, έχει και πολλή πλάκα γιατί έχω επιτυχάνουν και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τα παιδιά μου παρόλο που δεν το έκανα έτσι. Λοιπόν, ε, σοβαρά, καμία ενοχή και καμία τύψη δεν πρέπει να έχει μια γυναίκα που γίνεται γιαγιά στα 55 και δεν παίρνει το ρόλο του να φροντίζει τα εγγόνια της. Μα καμία, μα καμία, μα καμία. Εντάξει. Και ξέρω ότι κάποιοι θα πούν, ε, μα, εάν η μάνα μας δεν μας είχε μεγαλώσει μόνη τη και μας πάρκαρε, μας στάθμευε σε γιαγιάδες και παππούδες, γιατί να μην κάνουμε και εμείς το ίδιο με τα παιδιά μας. Δεν θα κάνετε εσείς το ίδιο με τα παιδιά σας, γιατί δεν είναι υγιές να τα μεγαλώνει η γιαγιά και ο παππούς. Όταν υπάρχουν οι γονεί, το υγιές είναι να μεγαλώνει οι γονεί τα παιδιά. Και δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν, να μην τα κάνουν. Και δεν μπορούν να αντέξουν αυτά τα αγαπητικά δα, να μην υιοθετήσουν σκύλοι. Με όλη μου την αγάπη. Ελπίζω να μην γίνω γιαγιά στα 55, να αργήσω κι άλλο. Γιατί δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι θα νιώθω ότι γέρασα μα γίνω γιαγιά. Έτσι νιώθω, ξέρω. Γεια. Θα κλείσει το βίντεο, θα κλείσει και θα πάμε βόλτα. Ναι, 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 ναι. Χαίρετα τον κόσμο και πες τους ότι εμείς δεν προσέχουμε μωρά. Όχι. Μην κάνετε παιδιά να μας τα φέρετε. Αν θέλετε να τα κάνετε για εσάς, να τα κάνετε. Μην μας τα φέρετε εμάς.